Ηχείως χαμογελά. Πάλι. Παρά το γεγονός ότι είχα λίγο έτσι, είχα επιφυλάξεις όσον αφορά στα στοιχεία τα αριθμητικά, τα απόλυτα αριθμητικά στοιχεία, τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν σχολεία που είχαν 100% επιτυχία οι μαθητές. Όσοι υποψήφοι, τόσο και αυτοί που πέρασαν. Το ποσοστό επιτυχίας στα ΓΕΛ είναι 93,78. Και το ποσοστό επιτυχίας στα ΕΠΑΛ είναι 49,26%. Απόλυτα αριθμητικά δεδομένα. Έχουμε καλές σχολές. Εάν θυμάστε, είχαμε πει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών έγραψε από 15 μέχρι 16 περίπου μισό προς 17.000 περίπου μόρια. Αυτό έδωσε την ευκαιρία με τις διακυμάνσεις των βάσεων, το πώς κινήθηκαν ακόμα και σε δύσκολες σχολές, να περάσουν παιδιά μας σε σχολές υψηλές πολύ πιο πάνω από τις προσδοκίες που είχαν τα ίδια στα μηχανογραφικά. Γι' αυτό λοιπόν και ηχείως, όχι απλά χαμογελά, είναι πανευτυχής. Αύριο θα σας δώσω ακριβώς τα αριθμητικά δεδομένα να τα επεξεργαστώ, ανασχολεί, όχι ένα πανεπιστήμιο, ανασχολεί πόσοι ακριβώς μαθητές πέρασαν ανασχολεί. Εύχομαι καλές σπουδές να έχουν τα παιδιά, συγχαρητήρια πολλά στα ίδια τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στη διεύθυνσή μας που πρόλαβε και τα οργάνωσε και στο προσωπικό εδώ μια χαρά. Απευθύνομαι και σε εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και θα ξαναπώ πάλι να μην στραφούν σε λύσεις που θα τους φάνε, θα τους κοστίσουν σε χρόνο, σε χρήμα και σε ψυχικό σθένος. Να κρατήσουν τις δυνάμεις τους με λογική, μπορούν ακόμα και να προστρέψουν σε εμάς να τους δώσουμε συμβουλές και να ξεκινήσουν στη ζωή τους κάτι. Είναι ένα στάδιο, δεν είναι το παν, είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος. Μπορεί να διδαχτούν από τα μαθήματά τους και από τις εμπειρίες τους και από τα παθήματά τους και να έχουν καλή επιτυχία, τους εύχομαι.